casual μέρα στη δουλειά. Το χειρότερο μέρος που έχετε κάνει σεξ. Στο καΐκι πάνω. Στο καΐκι πάνω. Ήταν έξω από το λιμάνι. Ήταν μια χοντρέλα τόσο. Όχι, στο λιμάνι, αγαπημένο. Ήταν μια χοντρέλα, αδερφέ μου, τότε ήταν αυτό το πράγμα. Γι' αυτό την πήγατε στο καΐκι. Γι' αυτό την πήγατε. Στο ξενοδοχείο μετά με γίνομαι να ρεζίγη. Το χειρότερο μέρος που έχεις κάνει σεξ. Στην οροφή νοσητηρίου. Ναι. Έβλεπαν κι άλλοι. Όχι. Ήταν πολύ ψηλό. Εγώ δεν έβλεπα, με βλέπω. Έχετε στείλει φωτογραφία παίους? Όχι, αυτό όχι. Βρε ψεύτες! Δεν τρέπεστε λίγο? Παίρνουμε το selfie stick, το βάζουμε μακριά. Η λήψη από κάτω φαίνεται πάντα μεγαλύτερο, παιδιά. Όπως είναι στον καθρέφτη. Που όλοι ξέρουν πώς γίνεται, αλλά κανένας δεν έχει φωτογραφία, δεν έχει στείλει. Θα πει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης μόλις πατήσει το φεγγάρι. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει ποτέ Έλληνας αστροναύτης. Πού να πατήσει το φεγγάρι, μα ποτέ όμως. Έχετε στείλει φωτογραφία παίους? Άμα τη στείλω θα φοβηθούν, γι' αυτό δεν τη στείλω. Θα μου κάνει 500 αιτήματα. Θα με τρελάνω, κάνουμε παίους. Είμαι σοβαροί άνθρωποι είμαστε εδώ. Δεν είμαστε παιδάκια. Αλίμονο, αλίμονο. Ό,τι μου το έχουν ζητήσει πολλές, ναι, αλλά... Ποια είναι η χειρότερη στιγμή για να πας να φιλήσεις κάποιον που γουστάρεις και δεν έχεις ξαναφιλήσει ποτέ? Χειρότερη στιγμή. Χασμουριέται. Όταν χασμουριέται. Τώρα επίθεση ανοιχτό στόμα. Θέλετε να σας διαβάσω τι μήνυμα μου στείλε ένας στο Facebook? Ωραία. Καλησπέρα Χρύσα, είμαι φαν των βίντεο σου και γενικώς παρακολουθώ τις ιντερνετικές σου προσπάθειες. Σε γυναίκα είσαι πολύ όμορφη και σεξουαλική και μου αρέσει πολύ το στυλ σου. Δεν θα σου κρύψω πως τον έχω κάνει λάστιχο για πάρτι σου. Αν δεν ενδιαφέρεις, απλώς αγνώρισε το μήνυμά μου, αυτό ανέστης. Συγγνώμη. Πώς ένιωσες που μαθαίνεις από κάποιους ότι τον κάνουν λάστιχο για πάρτι σου? Επαμένει. Θέλω να μας πεις, Χρύσα, ποιο ήταν το μικρότερο παίος που έχεις δει πάνω στην πράξη? Άμα σου πω ότι το μέγεθος θα μετράει, θα είναι πολύ κακό. Ξέρω εγώ, θα ξενερώσετε πολύ ότι και καλά είναι... Θα σου πω, ε? Γιατί? Κάτ, κάτ, κάτ. Άσε ρε γάμι, κουλέσει. Για χαλάρωσε λίγο. Θα κάνετε σεξ με κάποια που γνωρίσατε στο Tinder? Το Tinder τι είναι? Είναι ένα site γνωριμιών. Άμα δεν τη γνωρίζει, να μιλήσει, να κάνει πώ. Τη βρήκα σου. Ότι τι, μπορεί να είναι. Ας πούμε να τη δείτε και να πείτε, όχι, δεν μπαίνω. Δεν μπαίνω πού? Διείσδυση δεν νοεί. Πώ δεν μπαίνω, άμα είσαι χαρμά, είσαι άκαγε, αδερφέ μου. Τώρα λε δεν βαριέσαι, τι. Α πάει και το παλιάπελο. Βιρονάκο. Χρήσα μου. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσε. Ήθελα να πω ότι μπορεί το άλλο να μου ξέφυγε, αλλά στο χικ δίνω το προτερό μου παρόν. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω σε όλους τους φίλους Χρύσας ότι η Χρύσα έχει κάνει το ouch, τώρα κάνει το χικ και ετοιμάζει τώρα με τη σειρά να κάνει το μουμπλε. Και σύντομα θα ανέβει το καπάου. Α, με σένα θα γαμάει αυτή η ερώτηση. Λοιπόν, το πιο περίεργο μέρος που έχεις ξυπνήσει από μεθύση. Δεν κατάλαβα γιατί θα γαμάει με μένα αυτή η ερώτηση. Έχω κοιμηθεί σε μπαρ, έχω κοιμηθεί σε κλαμπ, έχω κοιμηθεί δίπλα σε ηχείο. Έχω κοιμηθεί και σε δρόμο... Σε άσφαλτο. Αλλά εκεί λίγο, ξέρεις, όχι. Α, εντάξει τότε. Και μετά όλοι με ψάχνουν και δεν πιάνει το κινητό μου και νομίζουν ότι έπαθα κάτι. Τόσο πάνω φίλοι μου που όταν με βρήκαν είπανε πού κοιμότανε. Έχω μια έφεση στον ύπνο, δεν είναι... Ποια είναι η πιο περίεργη υπερδύναμη που θα ήθελες να έχεις? Θα ήθελα πάρα πολύ, θα σου πω, να με κερνάνε φαΐ.
Αυτό θα ήταν, ναι, υπερδύναμη. Δηλαδή να με βλέπουν και να με ταΐζουν. Ουσιαστικά η υπερδύναμη που θες είναι να έρθεις επίσκεψη στην καβάλα στη μάνα μου. Αυτό είναι η υπερδύναμη να πηγαίνω σε μανάδες Ελληνίδες. Και γι' αυτό σε ευχαρίστησα για το βίντεο. Δηλαδή θέλω αυτό, θέλω να με καλεί ο κόσμος. Αυτή θα ήταν η υπερδύναμη. Δηλαδή να μπαίνω σε μια πολυκατοικία. Να ήταν αυτή, δηλαδή να κυκλοφορώ. Να μην πόρτε με φαγητά, ξέρω εγώ και ποτά. Να με φωνάζουν, δεν θα το παίρνω και θα φεύγω, δεν είμαι τέτοιο. Α, όχι, δεν είναι. Δηλαδή να μπαίνω σε μια πολυκατοικία επίση και να ανοίγει μια πόρτα. Να μυρίζω εγώ, να έχω και μια τέτοια υπερδύναμη. Μυρίζω, ξέρω εγώ το κυβαρνάκι. Ανεβαίνω, εσά περιμέναμε, κατάλαβε ένα τέτοιο. Οπότε θα είσαι μια πρόσδεκτη έγκυο. Αυτό μου λε. Πού πηγαίνουν οι κάλτσε όταν χάνονται στο πλυντήριο. Πιστεύω σε ένα κειμενό μου λέει ότι πηγαίνουν οι μονές κάλτσες μαζί με όλα τα καπάκια από τα μπικ. Ότι αυτή είναι. Ότι κάπου υπάρχει μια αποθήκη όπου γίνεται ένα διαρκές και εξελισσόμενο πάρτι. Ότι διαρκώς έρχονται κάλτσες και καπάκια μπικ. Αν δεν φαίνει και μια τάπα μαζί του. Κάπως έτσι γίνεται. Βάζει το σκλό. Νομίζω όχι. Να τους δεις μεσάνυχτα στο δάσος. Και αλλάζει το πράγμα. Έχει κάτι γίνεται. Είναι τελείως διαφορετικό. Εξαρτάται αν έχει κάποια παράσταση, ας πούμε, ως συνάδελφο, γιατί να το πούμε γι' αυτό. Ότι είμαστε συνάδελφοι. Είμαστε συνάδελφοι. Έτσι δηλωνόμαστε. Είμαστε στην κατηγορία 34-83-10, represent. We represent that. Είμαστε διασκεδαστές, ζογκλέρ, γενοτοποιοί, κλόουν, θηροδαμαστές και μίμικ. Οπότε, αν ο συνάδελφος έχει μία παράσταση. Αν ο συνάδελφος έχει μία παράσταση, θα του ζητήσω ένα δεκαλεπτάκι. Στο τσίρκο, για να μην ρωτήσει κανεί πέρα σα. Θα του πω κανένα πρόβλημα, έχει κανένα δεκαλεπτάκι, να σε ανοίξω, να σε ζεστάνω και τέτοια. Και από εκεί και πέρα, ναι, όχι, δεν θα έχω πολλά να τώρα. Εντάξει, άμα τον δω μόνο του στο δάσο χωρί παράσταση. Ναι, έτσι. Και γίνει κάποια ερωτήματα. Τι κάνει ο γκλόμ, γιατί το κάνω εγώ στο δάσο. Μόνο σου για να συναντήσει τον κλόπ. Είμαι και εγώ. Τι μα κοιτάει αυτό. Γιατί μου γνωρίζω αυτό από κάπου φάση. Τι άλλο το. Τι παπάδε φοβάσαι. Όχι. Άμα του δει μέσα νύχτα στο δάσο. Μαζί με κλόπ. Μαζί με κλόπ. Έχα με του δόρου μαζί, θα πω μάλιστα παράσταση έχουμε. Εντάξει λοιπόν. Θα το καρφώσω το δεκάλεπτο. Μεγαλύτερο fail που έχει πάει από γκόμενα. Έχω αρκετά fail τα οποία θεωρούσα ότι μπορούσα να κάνω κάτι και δεν έκανα κάτι. Οπότε έχω αφήσει ίσω να κάνω κάτι. Ναι, ναι, ναι. Θεωρούσα ότι το έχω και δεν το έχω. Κάτσε. Εσύ αποφάσισες να μην κάνεις κάτι. Δεν μπόρεσα, ρε παιδί μου, αυτό λέμε. Δεν έπρεπε να σε φτάσω να το πει. Είναι πούστη μου. Έχετε είπε εγκληματική ερώτηση. Ακούω. Έχεις πάρει ποτέ ναρκωτικά. Χειρότερη φράση μπορεί να πω σε μπουρδέλο. Δεν το έχω πάρει ποτέ όπως μιλάει ο κόσμος εκεί. Αλλά φαντάζομαι ότι... Εξαρτάται που είσαι. Σε μπουρδέλο. Όχι, θέλω να πω ότι εξαρτάται σε ποιο δωμάτιο. Σε ποιο κομμάτι. Στην αναμονή. Γιατί αν είσαι στην αναμονή, τα περισσότερα πράγματα μπορεί να ακούει, ήταν ωραία. Έχω φίλο ο οποίος έχει ακούσει στο μπουρδέλο την Ατάκα ότι ναι, ναι, εξαιρετικό κορίτσι και πού να φας τα γεμιστά τη. Και πού να φας τα γεμιστά. Οπότε δεν. Εκεί αυτό είναι κάτι που είναι φοβερό να το ακούσει. Δηλαδή, όταν είσαι εκτός, δηλαδή, παρά εκτό αν είσαι αυτό που είσαι εκεί. Ξαφνικά σου βγαίνει μια λιγούρα, δηλαδή είσαι λίγο. Κάνει τόσο καλά και μισά και εγώ κάνω αυτή την αηδία τόση ώρα. Κάνω και ταλαιπωρούμε, σκίζω. Γιατί δεν πήγαμε κατευθείαν στα γεμιστά. Δεν πήγαμε κατευθείαν στα γεμιστά. Και να σε κεράσουν κιόλα. Όνειρό μου, υπερδύναμη μου. Καλή φάση το 69, μαλακία. Ψηλό μαλακία. Τα ακούς εσύ. Τα ακούς εσύ. Ο άντρας που ξέρει, το βλέπει. Θέλω να μας πει γιατί. Γιατί δεν συγκεντρώνεσαι σε τίποτα τα δύο. Το κάνω λάθος μάλλον. Για πες. Μην θυμάστε εκείνα τα παλιά τα τρενάκια που ήταν ένας αντίον σαν τέλη, τι κάνανε. Λοιπόν, να δείξω λίγο τι έκανε.
Το σιξτάκι τελειώνει. Λέει να σε το περάσω να λέει να το δώσω το χέρι σου και κάνω. Το έδειξε πώς. Εντάξει μαρακα, δεν είναι. Δεν είναι βάρδια, είπαμε να περάσουμε καλά. Τι θα πει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης μόλις προσελκυθεί. Υπάρχει περίπτωση στον αιώνα τον Άπαντα να υπάρξει Έλληνας αστροναύτης ο οποίος θα τους δοθεί και λόγος. Δηλαδή αν πάνε 7 αστροναύτες και ένας την χάνει και είναι Έλληνας, θα μιλήσει ο Αρμένιος. Θα μιλήσει κάποιος άλλος, αλλά σίγουρα όχι ο Έλληνας. Να είσαι βέβαιη γι' αυτό. Να κοιμάσαι γύρω. Θα το πούνε από μέσα από το διαστημόπλιο. Ακουμάν. Όλα καλά. Όλα καλά. Γράφεις πολύ ωραία στην κάμερα. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι. Αλλά μην το ανοίξεις το γαμίδι. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι στις 17 Απριλίου στο Passport στον Κεραμικό ο Βίρανας θα κάνει το πρώτο του solo. Θα το ηχογραφήσει, που σημαίνει ότι όσοι θα είσαστε εκεί μέσα θα είσαστε τα πρώτα γέλια που θα ακουστούν. Θα... Είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα κωμικό. Θα μείνετε στην ιστορία. Θα μείνετε στην ιστορία. Είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα για τον κωμικό, το πρώτο του ειδικά άλμπουμ. Οπότε να είσαστε εκεί. Κάτι άλλο που θες να προσθέσεις αυτό, 9 η ώρα. 9 η ώρα να κλείσετε τα εισιτήριά σας, ξέρω, οτιδήποτε. Πού μπορούν να τα κλείσουν, στο Viva ή με τηλέφωνο στο Passport Κεραμικός. Να είσαστε εκεί, να το γεμίσετε με αγάπη και γέλια και να γουστάρουμε όλοι πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Αγάπη μου, ματάκι. Μασάμου. Σουλτάνα μου. Φιλάκια πολλά. Τσάου. Του στέλνει κάνει είναι ένα αργυλές που είναι η φάση του.